Ιλιάδα. Ραψοδία Α. Στίχη 431 έως 612. Στίχη 431 έως 494. Η Χρυσιείδα παραδίδεται στον πατέρα της. Επιστροφή της αποστολής με επικεφαλής τον Οδυσσέα στο στρατόπεδο των Αχαιών. Αλέφθανε ο ισόθεος Οδυσσέας στη Χρύσην όπου έφερνε τη θεία Νεκατόμπιν. Και όταν εμπήκε στο βαθύ λιμάνι το καράβι, μάζοξαν όλα τα πανιά και τα ποθέσαν κάτω. Τα ξάρτια λύσαν και έβαλαν στη θήκην το κατάρτι. Έφεραν μέσα στάρασμα με τα κουπιά το πλοίον και τα πριμόσχοινα έδεσαν και ρίξαν τις αγκύρες και βγήκαν έξω στη στεριά και μέσα από το καράβι την Εκατόμβην έβγαλαν του μακροβόλου Φίβου και από όλους βγήκε νύστερη του Χρύση θυγατέρα. Την κόρη ο πολύγνωμος οδήγησε ο Οδυσσέας εις το βωμόν και του πατρός την έδωσε και τούπε «Ω Χρύση, ο Μέγας με έστειλε Ατρίδης Αγαμέμνων την κόρη να σου φέρω εδώ και θεία Εκατόμβην, να τον εξηλαιώσουμε, του Φίβου να προσφέρω», όβαλε εις πολυστένακτες οδύνες τους αγκίους. Είπε και του την έδωσε την ακριβή του κόριν. Εδέχθη αυτός και χάρηκε. Και ευθύς την Εκατόμβην εις τον καλόκτιστον βωμόν ολόγυρα ραδιάσαν και αφού εχειρονύφθηκαν και πήραν το κριθάρι, ψηλά τα χέρια σήκωσε νοχρήσεις και δεήθη. «Άκουσέ με αργυρότοξε, της Χρύσης και της θείας σκύλας υπέρμαχε Θεέ, ο Κύριε της Στενέδου, ως έδωκας ακρόας είναι στις ευχές μου πρώτα και πλήγωσες τους Αχαιούς και ετοίμησε σε μένα, αυτή μου πάλι ευδόκησε να γίνει η επιθυμία, από το κακό θανατικό τους Δαναούς ως σώσε». Είπε και ο Φίβος άκουσε και δέχθη την ευχή του. Τότε αφού κάμαν τις ευχές και ρίξαν το κριθάρι, των σφακτών στρέψαν τους λαιμούς, τα έσφαξαν, τα γδάραν, τα μεριά κόψαν, με διπλό κνησάρι τα σκεπάσαν και απάνω του σωμά βάλαν κομμάτια και στις χίζες λαμπρό κρασί τα εράντιζε και τάκαιε εν ο γέρος και τα πεντόσουβλα σημά τα γόρια του κρατούσαν. Και αφού καήκαν τα μεριά και γεύθηκαν τα σπλάχνα, ελιάνισαν τα επίλοιπα, τα πέρασαν στις σούβλες και αφού με τέχνη τάψισαν, από τη φωτιά τα επήραν και άμα από τον κόπο έπαυσαν και ετοίμασαν το γεύμα, ετρώγαν κι όλοι σόμυρα χαρήκαν το τραπέζι. Και άμα εφάγαν και έπιαν ως ήθελη η ψυχή τους, ξέχυλο εβάλαν το κρασί τα γόρια στους κρατήρες και έδωκαν σ' όλους απαρχές στα ολόγια με ποτήρια και εξελαιώναν τους θεούς μάσματα όλη μέρα, καλόν πεάνα ψάλλοντας των Αχαιών τα γόρια και ο μακροβόλος άκουε και φρένεται η ψυχή του. Και ο ήλιος άμα ευήθησε και ήλθε το σκοτάδι, στου πλήγου τα πρυμνόσκηνα κοιμήθηκαν πλησίον. Και άμα ερώδιζε η αυγή, αφήκαν το λιμάνι στον Αχαιών το απέραντο στρατόπεδο να γύρουν και πρίμων τους απόστειλε ο μακροβόλος Φίβος. Το τάπλωσαν τα κάτασπρα πανιά τους στο κατάρτι και ο άνεμος τα φούσκωνε και ως πήγαινε το πλοίον εις την καρίνα ολόγυρα το μαύρο κύμα ηχούσε και έκοβε δρόμο γρήγορο στο κύμα το καράβι. Στον Αχαιών το απέραντο στρατόπεδο άμα εφθάσαν ετράβηξαν εις την στεριάν το λόμαυρο καράβι ψηλά στην άμμον και έβαλαν στυλώματα από κάτω και στις σκηνές σε σκόρπισαν εκείθε και στις πρίμνες. Ωστόσο, εκείνος θύμωνε σημά στα γοργά πλοία ο φτεροπόδης Διογενής Πηλίδης Αχιλλέας. Δεν πήγαινε στη σύνοδο όπου δοξάζονται άνδρες, ούτε στον πόλεμον, και αυτού βαρύλυπη καρδιά του ελαχταρούσε τη βοήν, τη φλόγα του πολέμου. Στίχη 494 έως 612. Σκηνές από τον Όλυμπο. Έφεξε η δωδέκατη αυγή και οι θεοί γυρίζουν στον Όλυμπον και βάδιζε εμπρός τους ο Κρονίδης και η θέτη στο παράγγελμα δεν ξέχανε του ιού της και της θαλάσσης έσκησε τα κύματα και βγήκε και ανέβη τα χαράματα στο Ολύμπου τον Εθέρα. Ευρήκε το βροντόφωνον Κρονίδην καθισμένον μόνον στην άκραν κορυφήν του πολυλόφου Ολύμπου. Εμπρός του εκάθισε η θεά και με τα αριστερό της χέρι του έπιασε τα γόνατα, μετάλλο το πηγούνι και έλεγε νικετεύοντας τον ύψιστον Κρονίδην. «Δία πατέρα, αν κάποτε με λόγον ή με έργον σε έχω ωφελήσει, ευδόκησε σε αυτό να με εισακούσεις. Τον ολιγοημερότατον ιών, αχτίμησέ μου, ιδέ πως τον ατίμασε εν ομέγας Αγαμέμνων, όπου του άρπαξεν αυτός το δώρο του και τόχι. Δικαίωσέ τον κάνε εσύ, πάνσοφε ολύμπιε δία, στους Τρώας νίκες δόρισε,
ως ότου το παιδί μου να δικαιώσουν οι Αχαιοί, να τον υπερδοξάσουν. Και απάντηση δεν έδωκε ο Νεφελοσυνάκτης. Και όραν πολλήν εσώπαινε. Και η θέτης του κρατούσε ως απαρχής τα γόνατα και πάλιν τον ερώτα. «Άσφαλτην δώσ' μου υπόσχεσιν με κείνο σου το νεύμα ή αρνήσου. Τι θα φοβηθείς? Θέλω να μάθω μόνον αν είμαι το εξουθένωμα των αθανάτων όλων». Με βάρος της απάντησε ο Νεφελοσυνάκτης. «Ότι κακό! Να οργιστώ τη σύρας θα με βάλεις, όταν με λόγια υβριστικά πικρά θα με κεντήσει. Και χωρίς λόγον πάντοτε μου κλαίεται και λέγει εμπρός εις όλους τους θεούς πως βοηθώ τους Τρώας. Αλλά σύ φύγε ευθύς, μη σε νοήσει ήρα και άφεσε με τη μέρημαν σ' αυτό να δώσω τέλος. Και ειδού, για να βεβαιωθείς την κεφαλήν θα σκύψω. Σημάδι τούτο αλάθευτο στους αθανάτους έχω. Τι ό,τι με της κεφαλής το σκύψιμο κηρύξω, δεν απατά, δεν παίρνεται ο πίσω και θα γίνει». Είπε, τα μαύρα φρύδια του χαμήλωσε ο Κρονίδης, έκλεινε από τα θάνατο κεφάλι του κυρίου η θεία κόμη και ο Μανός ο Όλυμπος εσύστη. Αυτά παν και χωρίστηκαν. Από τον ακτινοβόλον Όλυμπον κίνη επίδησε στη θάλασσα στα βάθη και ο Δίας προς το δώμα του. Και μπρος εις τον πατέρα όλοι οι θεοί σηκώθηκαν. Ουδέ να προχωρήσει κανείς σε πρόσμενε, αλλά ορθή τον προϋπαντήσαν όλοι. Και κάθισε στον θρόνο του. Και ό,τι πρώτα η θέτης η κόρη αργυρόποδη του γέρου της θαλάσσης είχε με αυτόν συνακουστεί, δεν ξέφυγε της σύρας και άρχισε πειραχτικά να λέγει προς το Δία. «Ποια θέα πάλι ο δολερέ με σένα εσυνακούστη? Σ' αρέσει πάντοτε μακράν από εμένα κρίνεις, να αποφασίζεις μυστικά. Δε σου δώσε η καρδιά σου τίποτε από όσα σκέπτεσαι σε μένα φανερώσεις». Σ' αυτήν αντίπε των θεών και ανθρώπων ο πατέρας. «Ήρα, μη ελπίσεις όλους μου τους στοχασμούς να μάθεις, δεν θα τους έβρεις εύκολα, κι ας είσαι ομόκληνή μου. Αλλά ό,τι αρμόζει να ακουστεί, κανείς δεν θα γνωρίσει τον θεόν ή τον θνητόν πριν σύ το μάθεις πρώτα. Αλλά ό,τι εγώ ανάμερα των αθανάτων θέλω να στοχαστώ, μη το ερωτάς, μη θέλεις να εξετάζεις». Και η μεγαλόφθαλμη θεά του απάντησε η Ήρα, «Οποίον λόγο πρόφερε σκληρότατε Κρονίδη? Έχω καιρό που ούτε ρωτώ, ούτε εξετάζω πλέον. Αλλά όσα θέλεις ήσυχος ο νου σου κρίνει μόνος. Αλλά φοβούμε τώρα, μη του γέρου της θαλάσσης η κόρη σε ξεπλάνησε, ότι πρωί την είδα σημά σου εκεί τα γόνατα κλητίνα σου αγκαλιάζει και θα της έστερξες τιμή να δώσεις του Αχιλλέως και να φανίσεις αχαιούς πολλούς εκεί στα πλοία». Και ο Δίας της απάντησε ο Νεφελοσυνάκτης, «Στιγμή δεν πάβεις ο κακή να με παραμονεύεις, αλλά δεν βγάζεις τίποτε και πλέον μισητή μου θα γίνεις και θα λυπηθείς χειρότερα. Κι αν είναι το πράγμα ως έλεγε, θα πει που αυτό σε μένα αρέσει. Αλλά κάθου και σώπανε. Στο λόγο μου υποτάσου, δεν θα σε σώσουν πίστευε όλοι οι θεοί του Ολύμπου, αν τούτα απλώς εγώ σε σέ τα νίκητά μου χέρια». Είπε και η μεγαλόφθαλμη φοβήθηκε η Ήρα, και την καρδιά της φύγοντας καθήμενη ευουβάθη. Και όλοι οι θεοί λυπήθηκαν στο δώμα του Κρονίδη. Τότε βοηθώσεις την γλυκιάν μητέρα του την Ήρα, ο ύφεστος, ο ένδοξος τεχνίτης σε όλους είπε, «Κακό θα είναι αβάστακτο το όντι σεις οι δύο να ερίζετε για τους θνητούς και μες τους αθανάτους να οχλοβοείτε φοβερά. Και της καλής τραπέζης όλη η εφροσύνη εχάθηκε, αφού νικάν τα χρία. Και της μητρός μου θα έλεγα, που το εννοεί και μόνη, εις τον γλυκόν πατέρα μου να είναι καλή, μην πάλι θυμώσει και την τράπεζα μας βάλει επάνω κάτω. Να θέλει μας κατρακυλά από το θρονί μας όλους ο βροντιτής, στη δύναμη περίσχια νότερός μας. Αλλά με λόγια μαλακά να τον καταπραίνεις και ο βροντοφόρος ήλαιος θαρός σε μας θα γίνει». Είπε, επετάχθη και έβαλε το δίκουπο ποτήρι στο χέρι της αγαπητής μητρός του και της είπε, «Υπόμεινε μητέρα μου και βάστα αν και θλιμμένη, μήπως εμπρός τα μάτια μου δαρθείς γλυκιά μητέρα. Και τότε δεν θα δυνηθώ ποσός να σε βοηθήσω ο θλιβερός. Αντίσταση δεν έχει ο βροντοφόρος. Άλλη φορά το ετόλμησα και αυτός από τον πόδα με έπιασε και με απόλυσε του Ολύμπου από το κατόφλι. Ολημερή σε γύριζα και ο ήλιος είχε δύσει όταν στη λίμνον έπεσα κοντά να βγει η ψυχή μου. Και άνθρωποι σύνδεσαι εκεί με περιποιήθηκαν». Και χαμογέλασε η θεά, η Ήρα, η λευκοχέρα και από το παιδί της έλαβε γελώντας το ποτήρι και γλυκό νέκταρ παίρνοντας από τον κρατήρα εκείνος δεξιά κερνούσε ολόγυρα τους άλλους αθανάτους. Τότε οι μακάριοι θεοί τα γέλια δεν κρατούσαν.
να βλέπουν κι τον ύφεστο να υπηρετεί το δώμα. Αυτού ετρώγαν και έπιναν ολήμερο στο δίλι, και όλες χαρήκαν οι καρδιές στο ισόμυρο τραπέζι του Φίβου, ακόμη την λαμπράν κιθάραν και τις μουσες ως έψαρναν καλόφωνα με τη σειράν τους όλες. Κι άμα του ήλιου βύθισε το φως, καθίσε πήγε να κοιμηθεί στο δώμα του, που ο ξακουστός τεχνίτης του επίησεν ο ύφεστος με τη σοφή του γνώση. Εκίνησε και ο βροντιτής Ολύμπιος κι ανέβει στην κλίνην που αναπάβονταν, όσες φορές ο ύπνος τον εκυρίευε ο γλυκός. Αυτού κοιμήθη ο Δίας και η χρυσόθρονη θεά, η Ήρα, στο πλευρό του.